Θα σας πω κάποιες ιστορικές στιγμές με τον Χρήστο Καπράλο, που τον γνώρισα μέσα από την Πανελλήνια Πολιτιστική Κίνηση. Αυτή η κίνηση είχε γίνει το 1977, που τότε ήταν πρόεδρος η Μελίνα Μερκούρη και αντιπρόεδρος ο Χαράκτης ο Τάσος. Μέσα από αυτό τον κύκλο που κάναμε διάφορες εκδηλώσεις, εμείς ως νεότεροι συνοδεύαμε τους παλιούς δασκάλους και μαθαίναμε πράγματα. Μέσα σε αυτή την εποχή, με το Χαράκτη τον Τάσο που ήδη γνωριζόμουν, μου σύστησε τον Καπράλο και έτσι γνωρίστηκα με τον Χρήστο Καπράλο το 1977. Ακολούθησαν κάποια χρόνια και όταν άκουσα ότι είμαι και από το Μεσολόγγι, με κάλεσε στο εργαστήριο και πήγα ένα απόγευμα ολόκληρο, το αφιέρωσε να μας πει πράγματα που τα άκουγα για πρώτη φορά, γιατί εγώ ήμουν εκολαπτόμενος, δεν είχα κάποιο έργο από πίσω. Και έτσι γνώρισα τον Χρήστο και τη Σούλη στο εργαστήριο, με μια πολύ ωραία ξενάγηση, ανθρώπινος, και όταν άρχισε να αφηγείται τη δική του ιστορία που ξεκίνησε από το Πανετόλιο να έρχεται στο Μεσολόγγι και να αφηγείται για τους Κασολαίους, το εργαστήριο των Κασολαίων. Οι Κασολαίοι ήταν ο αρχιδιάκονος Δημήτριος Κασόλας και τα τρία αγόρια που είχε που ακολούθησαν το εργαστήριό του. Ο Χρήστος λοιπόν ο Καπράλος άρχισε με μια συγκίνηση να αφηγείται και έβλεπα και δικά μου πράγματα, γιατί και εγώ ξεκίνησα από το εργαστήριο των Κασολαίων, αλλά όχι του αρχιδιάκονου, του Γεράσιμου Κασόλα. Και άρχισε λοιπόν με ένα πολύ μεγάλο παράπονο, τον ταπεινώναν κυριολεκτικά, να έρχεται ξυπόλυτος από το Πανετόλιο στο Μεσολόγγι, να τον βάζουν να τρίβει χρώματα, με πολλές απαιτήσεις η γυναίκα του Κασόλα, γιατί ο αρχιδιάκονος ήταν ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, από ό,τι έλεγε, αλλά η γυναίκα του ήταν μία που τύραννος σχεδόν. Έχουν γραφτεί πολλά στο βιβλίο του που είναι κάτι σαν αυτοβιογραφία. Αλλά εμένα μου έλεγε πράγματα που δεν έχουν γραφτεί εκεί, λεπτομέρειες δηλαδή, που δεν έχει και νόημα κανείς να τα σχολιάζει, αλλά είναι βασικά, γιατί πώς ήταν ο χαρακτήρας του Χρήστου να αντέχει μέσα σε όλο αυτό το πεδίο, ας πούμε, ως νέος άνθρωπος. Και αυτή η ταπείνωση λοιπόν τον έκανε πολύ να είναι αντιδραστικός απέναντι στον Κασόλα. Να ακούει Κασόλας και να μην θέλει να ακούει. Ακολούθησαν λοιπόν μέσα σε αυτό το απόγευμα πάρα πολλές κουβέντες γύρω από τον τρόπο που ζούσανε στο Πανετόλιο, που τον περιφρονούσανε, που περίμενε πώς και πώς όταν άρχισε να κάνει γλυπτική να πουλήσουν τα αμύγδαλα που έκανε με τη μάνα του για να πάρει γύψο. Δηλαδή τέτοια ανέχεια που ήταν κάτι που τ' άκουγα εγώ και έλεγα είναι δυνατόν. Κι όμως ο άνθρωπος αυτός μέσα από όλο αυτό κατάφερε να κάνει σπουδαία γλυπτική. Μέσα σε αυτή την κουβέντα λοιπόν εγώ ως εκολοπτόμενος πάντα ήθελα να μαθαίνω. Είχε τον τρόπο να μεταδίδει με παραδείγματα και να μιλάμε παράδειγμα για το θέμα της τέχνης, που εκεί πρωτάκουσα και το έλεγε πάντα ότι πώς μπορεί να είναι κανείς γλύπτης όταν δεν μπορεί να φτιάξει μια αληθινή καρέκλα να κάθεται. Εκεί μπαίνει το ζήτημα της επάρκειας και της δυνατότητας να μπορεί κάποιος να πιάνει τα χέρια του. Το ένα είναι λοιπόν αυτό η τεχνική, να φτιάχνεις κάτι, και το άλλο ήταν το ήθος, το οποίο το ήθος του Χρήστου ήταν κάτι πολύ σπουδαίο, δηλαδή ατόφιο. Δεν έβαζε νερό στο κρασί του, παρότι ήταν διαρκώς μέσα σε μία πάλι αντιθέσεων. Σκληρή η Αθήνα για αυτόν, αλλά κατάφερε όμως λόγω χαρακτήρα και ήθους να αντέξει μέσα σε αυτή την επιθετική για αυτόν ατμόσφαιρα. Όμως τα κατάφερε. Ένα σημαντικό πάλι που αξίζει να υποθεί εδώ, δεν ξέρω αν είναι γνωστό, ότι όταν ο Κοντζιάς, ο Δήμαρχος Αθηναίων, του παραχώρησε ένα οικόπεδο να φτιάξει μια παράγκα για να μπορεί να φτιάξει τα έργα του, επειδή ο Κοντζιάς ήταν ακροδεξιός, τον ταυτίσανε με τους ακροδεξιούς. Ο Χρήστος δεν ανήκε σε κανένα κόμμα. Και αυτό μου το έλεγε και εμένα, μην ακούω κανέναν, ακούω τον εαυτό μου.
Και ήταν πληγωμένος και γι' αυτό, τον συκοφάντησαν. Δηλαδή οι συνάδελφοι της εποχής δεν μπορούσαν να τον κοντράρουν κάπου αλλού και προσπαθούσαν μέσα από τα διάφορα κοτσομπολιά να τον ταπεινώσουν. Παρ' όλα αυτά όμως σκληρά κατάφερε να κάνει γλυπτική, να κάνει το εργαστήριο και ακολούθησαν μετά και στην Γαλλία που πήγε. Τώρα, όσο για το θέμα του Πανετολίου και της περιοχής μας, του φέρθηκαν λίγο, αλλά θα μπορούσε κάποιοι να τους δικαιολογήσει, γιατί ήταν τόσο άσχετοι οι άνθρωποι και αυτοί που διοικούσανε. Αλλά υπήρχε και ο φθόνος, δηλαδή για ποιο λόγο να ξεχωρίζεις και για ποιο λόγο να μην σε ελέγχουμε. Αυτό το έχουν πάθει πάρα πολλοί καλλιτέχνες, το ίδιο και ο Χαλεπάς και διάφοροι, με αποτέλεσμα να αγαπάνε τόσο πολύ τον τόπο τους, αλλά να μην μπορούν να, παρότι ερχόταν τακτικά, μάζευε τις ελιές. Ήταν πληγωμένος, αλλά έκανε πάρα πολύ σοφή κίνηση να μπορεί να πάει το εργαστήριό του στην Αίγινα, να το δώσει στην Εθνική Πινακοθήκη, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τους ανθρώπους που μένουν πίσω, τους κληρονόμους, να διαλύονται ολόκληρα εργαστήρια και να σκοτώνονται διάφοροι. Και ο Χρήστος κατάφερε έξυπνα να κάνει αυτό και να γίνει ένα ίδρυμα και μετά να πάει στην Εθνική Πινακοθήκη. Ένα πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε ένας βοηθός που είχε και δεν ξέρω αν είναι γνωστό σε πολλούς, ο Γιάννης ο Κλινάκης, ο οποίος ήταν ο έμπιστός του, τον εκτιμούσε πάρα πολύ και αυτός αξίζει τον κόπο και αυτός να μπορεί να πει κάποια πράγματα αυθεντικά στην καθημερινότητά τους. Στην καθημερινότητά του ήταν ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, χαρούμενος, με χιούμορ. Μάλιστα μου έλεγε ο καλλιτέχνης όταν είναι καλός και τα κόπρανα που κάνει μου σχοβολούνε. Επίσης μια φορά που τον συνάντησα στο Ζάπιο είχε μια χαρτοπετσέτα με τριμμένα μάρμαρα τα οποία τα βρήκε. Θαύμαζε πολύ το έργο των ξυλοθράφστη του Δημήτρη του Φιλιππότη που είναι απέναντι από το Ζάπιο. Κάποιοι λοιπόν πηγαίνανε και τους σπάγανε τα γεννητικά όργανα. Τώρα ποιοι ήτανε δεν ξέρει κανένας, αλλά αυτός τα βρήκε κάτω, τα μάζεψε και τα πήγε στην Εθνική Πινακοθήκη για να του κάνουν συγκόλληση. Τώρα η περίοδος πάλι που κάνει την Biennale που τον στέλνουνε, εκεί είναι ένα ενδιαφέρον γιατί δείχνει ανέκαθε την Ελλάδα και παντού είναι αυτό όμως, είναι ανθρώπινο. Κάποιες κλίκες ή ομάδες να το πεις, πιο κομψά, προωθούν τους δικούς τους ανθρώπους. Ο Χρήστος δεν υποτασσόταν εύκολα, στηριζόταν μόνο στην ποιότητα του έργου του και αναγκαστήκαν να τον στείλουν στην Biennale το 1962. Εκεί ήταν Ιμπρεσάριος όπως τους λέγανε, ο Έλληνας τεχνοκριτικός Τόνης Πιτέρης. Αυτός λοιπόν αρχίσανε μια επικοινωνία τι έργα να του στείλει. Αναγκαστικά στέλναν αυτόν γιατί δεν υπήρχε άλλος καλύτερος. Όταν λοιπόν ο Καπράλος εκείνη την περίοδο ήταν σε ανάπτυξη η μοντέρνα τέχνη όπως λέμε, τα abstract, αυτά τα αφαιρετικά πράγματα και τα αφαίρετα πράγματα τα οποία ο Καπράλος δεν τα συμπαθούσε και το έκανε ένα χοντρό αστείο. Είναι νομίζω γνωστό αυτό, αλλά το ξαναπούμε, ότι βρήκε πατημένο κάτω ένα κουτί από κονσέρβα, πατημένο από αυτοκίνητο, το φωτογράφησε και του στέλνει του Σπιτέρη και του λέει «Αυτά είναι τα καινούρια που κάνω, αυτά θα μου στείλεις», του λέει. Και ο άλλος τον κοροϊδεύε, ας πούμε. Του έστειλε μετά. Αυτός το φύλαγε λοιπόν αναγκαστικά και το έκανε τέτοιο σαμποτάζ στην Biennale εκεί. Αλλά άντεξε πάλι, γιατί εδώ ξαναλέω ότι ο χαρακτήρας είναι αυτός που κρατάει και τον δημιουργό και τον άνθρωπο σε κάποια επίπεδα να μπορεί να αντικρούσει ακόμα και αυτούς που φθονούν, αυτούς που του δημιουργούν προβλήματα. Εκεί λοιπόν είχε τόσο μεγάλη επιτυχία και επίσης ακολουθούν, που το θυμάμαι και εγώ που ήμουν παρόν, στην έκθεση που του κάνανε αναδρομική στην Εθνική Πινακοθήκη. Εκεί λοιπόν, ενώ ήταν μια πολύ σπουδαία έκθεση, το κοινό σε μια έκθεση, αυτός χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα, κάλεσε το μισό Πανετόλιο. Και φαινόταν μέσα στους κοσμικούς και τους φιλότεχνους ένα σώμα που λες τι είναι αυτή εδώ. Κι όμως αγαπούσε πάρα πολύ τους πατριώτες του. Τεχνικά πράγματα πάρα πολλά, παράδειγμα το ξύλο,
για να φτιάξει αυτά τα ξύλινα, τα γλυπτά. Έπαιρνε κομμάτια από τους ευχαλύπτους που κόβανε, τα πήγαινε, τα φουντάριζε μέσα στο νερό της θάλασσας, τα έδαινε και όταν πέρναγε κάποιος χρόνος για να φύγουν όλα τα στοιχεία που κάνουν τα ρήγματα, τα έπαιρνε και επιλεκούσε και έκανε τα γλυπτά. Μαθαίναμε πάρα πολλά και έτσι επηρεαστήκαμε και εγώ και άλλοι άνθρωποι. Όσοι θέλανε βέβαια, γιατί δεν είναι εύκολο. Και εκείνο που άλλοι που τόνιζε πάρα πολύ ήταν η εργατικότητα. Δηλαδή δεν μπορείς χωρίς έργο να κάνεις. Και φυσικά μας επηρέασε. Όμως, όπως έχουν γραφτεί και για δική μου δουλειά από διάφορους ανθρώπους, ότι κάθε εποχή ταυτίζεται με τα διάφορα κοινωνικά δρόμενα. Ο καπράλος που κάνει τους ακροτεριασμούς των σωμάτων, όλα αυτά, κομμένα κεφάλια, λαιμούς, χέρια, κάνει κάτι παράλληλο και η Βάσο Κατράκη, που υπήρξε η δασκάλα μου εμένα. Δηλαδή η Βάσο τα έκανε στη χαρακτική, ο καπράλος στη γλυπτική. Είναι βίοι παράλληλοι στο θέμα της αντίληψης για το περιεχόμενο της τέχνης. Αυτή η εποχή λοιπόν ήταν τα βάσανα του ελληνικού λαού, οι ταπεινώσεις, οι πόλεμοι, οι ανέχειες και η εποχή η δική μας τώρα είναι διαφορετική. Παρότι στην πολιτιστική κίνηση με φίλο τον Τάσο το Χαράκτη, που ήταν ήδη στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ήταν φίλοι αλλά και μου έλεγε και εμένα, μην ακούς τα κόμματα. Και μπορώ να πω με έσωσε την περίοδο αυτή, γιατί και εγώ ήμουν στρατευμένος κάποια περίοδο, αλλά κατάφερα να ακούω, να κάνω το καινούργιο, γιατί το καινούργιο δεν έχει να κάνει με το να απολογίσει τι κάνανε οι προηγούμενοι σε αυτή την σφαγή.